Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε στην καινούργια σειρά του καναλιού. Πάρτης είναι ο Erlengran και είμαστε στις Άλπεις, θα χρησιμοποιήσω το DLC το Alpine. Είναι μια ευκαιρία να κάνω 3-4 επεισόδια και να δούμε παρέα το χάρτη, τη φάρμα, να δούμε τα μηχανήματα που μας δίνονται, κάποια καινούργια μηχανήματα. Και στην τελική να δούμε αν αξίζει τελικά να αγοράσουμε το DLC ή όχι. Αν ήδη προσέξατε, έχω κάνει κάποιες αλλαγές φάρμα. Όπως είπα στο προηγούμενο επεισόδιο που είδαμε λίγο πιο αναλυτικά το χάρτη και τα μηχανήματα που μας δίνονται στο αρχικό παιχνίδι, η φάρμα μου άρεσε κατά το ίμιση. Κάποιο κομμάτι της φάρμας ήταν πάρα πολύ ωραίο, κάποιο κομμάτι της φάρμας ήταν χάλια, δεν κόλλαγε στο τοπίο, δεν κόλλαγε στο πολύ ωραίο αυτό τοπίο. Οπότε αποφάσισα να κάνω κάποιες αλλαγές. Αρχικά ξεκίνησα με το σπίτι, το βλέπετε εδώ, το σπίτι της φάρμας. Και το άλλο που είχε ήταν καλό, αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Η φάρμα έχει δύο εισόδους, μία είναι εδώ μπροστά, η άλλη είναι από την απέναντι πλευρά. Λοιπόν, εδώ είναι το σπίτι, έχει κάποιους χώρους από κάτω που δεν ξέρω αν τους χρησιμοποιήσω, ίσως να τους χρησιμοποιήσω. Δύο γκαράζ, εδώ έχουμε βάλει ένα κιόσκι την άνοιξη και το καλοκαίρι να ψήνουμε καμιά μπριτζόλα, κάνουμε κανένα μπάρμπεκιου. Για το χειμώνα δεν ενδείκνεται εδώ η περιοχή γιατί έχει πάρα πολύ κρύο. Ο στολισμός έχει ξεκινήσει, Χριστούγεννα έρχονται. Από εδώ έχω ένα υπόστεγο γκαράζ για να βάζουν τα αυτοκίνητά τους όσοι έρχονται να δουλέψουν στη φάρμα ή και τα δικά μας. Έχω και ένα τρέιλερ από αυτή τη μεριά. Αυτό το υπόστεγο υπήρχε στον κανονικό το χάρτη, στον αρχικό. Απλά το άλλαξα θέση εγώ, μου αρέσει πολύ αυτό το υπόστεγο, ήταν κάπου πίσω εκεί. Το έφερα εδώ. Όπως και τον εδώ το φορτιστή για να φορτίζουμε το ηλεκτρικό το τρακτέρ, και αυτό το άλλαξα θέση, το έφερα εδώ. Εδώ είναι το γκαράζ που θα κάνουμε διάφορες μετατροπές στα οχήματά μας. Και λέγοντας για οχήματα, ξεκινάμε. Έχουμε αυτά τα δύο, το ηλεκτρικό το τρακτέρ και αυτό το τρακτέρ που θα δούμε που θα το χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω ακόμα. Αυτά είναι, θα τα βρούμε μάλλον στα μικρά τρακτέρ. Εδώ τα βλέπετε, το ηλεκτρικό 68 ύπους. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω πιο πολύ για δουλειές μέσα στη φάρμα. Κρατήσουμε λίγο εδώ την ατμόσφαιρα πιο καθαρή και ίσως να πάω να κάνω και καμιά μεταφορά στην πόλη. Και αυτό εδώ το μικρούλι 109 ύπους τραχτεράκι, δεν ξέρω να πω την αλήθεια που θα το χρησιμοποιήσω, αλλά ίσως κάνω καμιά βόλτα στα βουνά. Θα δούμε. Αυτά είναι τα δύο πρώτα. Συνεχίζουμε. Έχω αυτά τα δύο. Αυτό το τρακτέρ, το μπούχερ και αυτό το mini track, το ημιφορτηγό που είναι multi-roll, κάνει διάφορα πραγματάκια, θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, το τρακτέρ θα το βρούμε και αυτό στα small tractors. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τρακτεράκι, 100 ύπους. Δεν έχει βέβαια καμπίνα, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα το χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το άλλο θα το βρούμε στα Miscellaneous εδώ, Unitrack 122 L Drive, κομμάτι ακριβούτσικο 153 χιλιάρικα, 122 ύπους, αλλά κάνει πάρα πολλά, παίρνει πολλά πραγματάκια πίσω εδώ, βλέπετε έχει και πίσω υδραυλικά. Θα τα δούμε στην πορεία. Αυτό θα βρω αρκετές χρήσεις να κάνω. Και εδώ έχουμε την αυαρχίδα, να το πω έτσι, της φάρμας, το πιο μεγάλο μας τρακτέρ. Εδώ. Rig track. Στην αρχή, ξεκινώντας το παιχνίδι, στο παιχνίδι σου δίνει αυτό εδώ το lean track. 30 ύπους νομίζω. Αποφάσισα να πάρω αυτό κατευθείαν που είναι 150 ύπους. Εντάξει, δεν είναι
τεράστιο το τρακτέρ, δεν είναι μεγάλη υποδύναμη. Θα δείτε ότι θα δυσκολευτούμε σε κάποια σημεία. Αλλά για αρχή έχω σκοπό να χρησιμοποιήσω μόνο τα οχήματα που μας δίνει ο χάρτης. Αυτό το φορτηγό εδώ είναι παροπλισμένο. Τέλος πάντων, έχω σκοπό να χρησιμοποιήσω μόνο τα οχήματα που δίνει ο χάρτης για αρχή, να τα δοκιμάσω και αν μετά στην πορεία δεν μου αρέσει κάτι, θα το αλλάξω. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει δύο σειρόλακους. Έχω βάλει αυτόν το σκεπαστό που ταιριάζει πάρα πολύ στο χάρτη. Και τον δίπλα. Ο αρχικός χάρτης είχε ένα διάφορο σιλό. Εδώ είναι ο χώρος για την κοπριά. Θα δούμε το στάβλο. Όχι, πάμε απέναντι. Με το σιλό της φάρμας, τον αποθηκευτικό χώρο. Αυτό είναι. Και αυτό είναι τελείως διαφορετικό, έτσι. Πιστεύω ότι ταιριάζει πολύ πιο καλά στο όλο feeling της φάρμας. Νομίζω παίρνει 250 λίτρα από κάθε είδος. Το άλλο που είχε ο αρχικός χάρτης ήταν ένα μονότονο πράγμα που το έχουμε δει τόσες χιλιάδες φορές. Λοιπόν, εδώ έχω ένα υπόστεγο μικρό με διάφορες τα δεμάτια που έχουν περισσέψει από πέρυσι και το telehunter της φάρμας. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι η βρύση που θα φορτώνω εδώ το βιτίο για να ποτίζω τα ζώα. Έχω κάποια ράφια για να κουμπάω κάποια εργαλεία και εδώ είναι ο στάβλος για τις αγελάδες, το γουστάσιο, το έτσι. Και αυτό είναι καινούριο, το έχω προσθέσει εγώ. Ο στάβλος που είχε ο αρχικός χάρτης δεν ήταν άσχημος. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό, μου άρεσε πιο πολύ. Είναι mod που λέγεται Alpine Cow Pastor. Οπότε χρησιμοποίησα αυτό. Εδώ έχουν κάποια εργαλεία που θα βοηθάνε για το ενσύρωμα, για το silage. Θα τα δούμε όλα την πορεία. Έχω σκοπό να κάνω ενσύρωμα πιο πολύ και χύμα πόρτο, να μην κάνω πολλές μπάλες, πολλά δεμάτια. Θα δούμε, θα δείξει. Η χαρμαλιέρα εδώ ταΐζουμε τις αγελάδες και αυτό είναι ένα hay loft, μια αποθήκη για να αποθηκεύω το χύμα, το χόρτο, το σανό και το άχυρο. Ωραίο και αυτό, καινούριο μοντάκι. Εδώ είναι ο χώρος που αδειάζουμε την καρότσα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Εδώ είναι η πίσω πλευρά, η άλλη είσοδο της φάρμας και εδώ είναι ο στάβλος με τα άλογα. Έχω δύο αλογάκια. Το τρέλερ για τη μεταφορά των ζώων. Ένα μικρό υπόστεγο που έχω εδώ τώρα για την ώρα, το βιτίο για το γάλα και μια καρότσα. Και εδώ σε αυτό το μεγάλο υπόστεγο, γκαράζ. Και αυτό ταιριάζει με το χάρτη. Έχω βάλει όλα τα μηχανήματα που θα χρειαστώ για το χόρτο, για τη διαχείριση του χόρτου. Εδώ δύο χορτοκοπικά, ένα καλλιεργητή που θα το χρησιμοποιώ για να διαμορφώνω και χωράφια, το πλόου που είχε στο αρχικό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ μικρό. Ο καλλιεργητής είναι αυτός και αυτός του παιχνιδιού. 3 μέτρα πλάτος εργασίας, χρειάζεται 90 ύπους για να δουλέψει. Όταν ξεκινάς το παιχνίδι σου δίνει ένα πλόου που είναι 1 μέτρο, 1,5, κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολύ δουλειά με αυτό. Εντάξει, έχω βάλει ένα mod για να δημιουργώ χωράφια και με τον καλλιεργητή για πιο ευκολία. Οπότε δεν θα χρησιμοποιώ το plow. Το mower που έχω, το ένα είναι αυτό εδώ, 3,1 μέτρα πλάτους εργασίας. Ήθελα να πάρω και το διπλό για πίσω, την πεταλούδα, αλλά ανεβαίναμε σε υποδύναμη, οπότε θύμισα να πάρω αυτό το κουν. Θα δούμε πως θα πάει. Αν δω ότι δυσκολεύομαι, θα δω ποια θα χρησιμοποιώ. Αυτό είναι ένα γνωστό εργαλείο που τυλίγουμε τις μπάλες για να κάνουμε silage. Το δεματικό εδώ, Pottinger. Και αυτό το παίρνουμε μαζί με το DFC. Εδώ ένα tender για να ανακατεύουμε το χόρτο να ξεραθεί πιο γρήγορα. Εδώ ένα ιδιαίτερο wind rower για να βιάζουμε
το χόρτο ώστε να το μαζέψουμε πιο εύκολα. Και εδώ τώρα αυτά τα δύο καρότσες, να το πω έτσι, είναι για το είναι φορτηγό που είδαμε πριν. Η μία είναι για να μαζεύουμε το χόρτο και η άλλη είναι για να ρίχνουμε κοπριά. Όλα αυτά θα τα βρούμε το tender. Εδώ βλέπετε ότι γράφει από κάτω Alpine Farming Pack, έρχονται μαζί με το DLC. Τώρα πιο απ' όλα έχω πάρει, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, θα το δούμε στην πορεία. Νομίζω το μεγάλο έχω πάρει. Windrower ήθελα να πάρω το πρώτο εδώ, αλλά είναι πολύ μικρό. Εδώ 2,5 μέτρα πλάτος εργασίας. Πήγα το δεύτερο που είναι 3,5. Να το δω κιόλας, δεν το έχω δουλέψει ποτέ αυτό. Δούμε πώς δουλεύει. Και έχει και 2-3 ακόμα που έρχονται μαζί με το παιχνίδι. Σας είπα ότι αν δεν μου αρέσει κάτι, αν δεν δουλεύει σωστά, θα το αλλάξω στην πορεία. Εδώ είναι η καρότσα που ήδη έχω βάλει το φορτηγάκι. Βλέπετε. Έχω και αυτό το τρέιλερ, το είδαμε στην αρχή μπροστά. Μετά πάμε στο manure spreader. Να δούμε εδώ το κάτω, το Mistral. Και να ρίχνουμε την κοπριά, 12 μέτρα πλάτος εργασίας, 3,4 λίτρα χωρητικότητά του. Και στο loading wagon, εδώ να δούμε την καρότσα που θα φορτώνουμε το χόρτο μας. 12.000 λίτρα χωρητικότητα, 70 ύπους για να δουλέψει. Αυτά! Η φάρμα δεν έχει ελλείψεις, θα έλεγα, μπορεί να έχει κάποιες ελάχιστες, αλλά θα την παλέψουμε. Έλα εδώ αγόρι μου να σε χαϊδέψω, να μην έρθει. Η γη που έχω, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, κάτι έξτρα, αυτά που ξεκινάς παιχνίδι. Η κάτω πλευρά του κτήματος έχω χόρτο και στην πάνω πλευρά έχω ένα μεγάλο λιβάδι. Το πάνω λογικά θα το κόψω το χόρτο για να κάνω σίλατς και το κάτω θα το κόψω για να κάνω κέι. Παίζω με seasons 3 ημερών. Καιρός συννεφιές, λίγο βροχή το βράδυ, θα δούμε πως θα πάει το χέι. Τα ζώα χρειάζονται λίγο άχυρο νομίζω και είμαστε εντάξει. Οπότε οι δουλειές που έχω να κάνω τώρα είναι να ρίξω άχυρο, betting στις αγελάδες και μετά θα πάρω το μεγάλο το τρακτέρ και θα πάω να αρχίσω να κόβω το φόρτο πρώτα στο πάνω χωράφι και στη συνέχεια στο κάτω. Οπότε ξεκινάω. Έχω σκοπό τις δουλειές μέσα στη φάρμα να τις κάνω με το μικρό ηλεκτρικό, το εδώ το τρακτεράκι. Και κάποιες μεταφορές στην πόλη θα προσπαθήσω να κρατήσω τη φάρμα όσο πιο καθαρή γίνεται από καυσαέρια. Το δεν ακούγεται κιόλας, δεν ξέρεις πότε πήρε μπρος ή όχι. Τέλος πάντων, μισό λεπτό να ξέρω την πόρτα εδώ, να κλείσω αυτήν, χρειάζεται. Εδώ είναι ο χώρος που γεμίζεις το τρακτέρ, την καρότσα μάλλον, και εδώ είναι ο χώρος που την αδειάζεις, οπότε μία βόλτα, κάνω και πολλές μανούβρες αφού έχω χώρο.
Ας γεμίσω τώρα την καρότσα. Αυτή η χαρμανιέρα έχει το καλό ότι μπορεί να ρίξει και το άχυρο για μπέτι. Δεν χρειάζεται ξεχωριστό κάνημα, ξεχωριστό εργαλείο. Ωραίο το τραχτεράκι αυτό. Κάνεις εύκολα τις δουλειές σου μέσα στη φάρμα. Είναι πολύ ευέλικτο. Εδώ είμαστε, πέφτει τώρα το άχυρο όπως βλέπετε. Εντάξει, δεν χρειάζονται και πάρα πολύ. Θα χρησιμοποιήσω ένα mod. Δεν το έχω κατεβάσει τώρα. Όπως σας είπα, θα σας εξηγώ και τα mod που χρησιμοποιώ. Θα είναι πιο πολύ έτσι το παιχνίδι εδώ, το gameplay, για να δούμε το χάρτη και να δούμε τα μηχανήματα πως δουλεύουν, παρά roleplay παιχνίδι. Οπότε κάθε mod που θα χρησιμοποιώ θα σας το εξηγώ, να τα δούμε κιόλας παρέα μαζί. Το mod λέγεται Fill Level Limiter Tool, κάπως έτσι, που σου δίνει τη δυνατότητα να βάζεις σε την καρότσα ή οπουδήποτε θες, ας πούμε, όσο ακριβώς θες. Θα το δούμε στην πορεία, δεν το έχω βάλει ακόμα. Μισό να παρκάρω εδώ. Οι αγγελάδες πρέπει να είναι μια χαρά. Ναι, οι αγγελάδες με ενδιαφέρουν. Τα άλογα και να μην τους βάλω τώρα άχυρο δεν πειράζει. Οπότε τελειώσαμε με αυτή τη δουλειά. Πάω να πάρω το μεγάλο του τρακτέρ και να πάω στο πάνω χωράφι, στο πάνω λιβάδι, να κόψω το χόρτο πάνω σύλλαξ, ξύρωμα. Ωραίο πάντως και αυτό το τρακτέρ. Δεν ήρθε καλά, αλλά έτοιμος. Εδώ έχουμε μεγάλη κλίση στα χωράφια όπως βλέπετε, να δούμε πως θα πάμε. Φαίνεται και τα δύο μαζί, τα εργαλεία και το πίσω mower και το μπροστά, τα δύο χορτοκοπικά, θα δυσκολέψουν αρκετά το τρακτέρ. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσω να δω πως θα τα πάμε και βλέποντας και κάνοντας. Στη συνέχεια, αφού κόψω το χορτάρι εδώ, το στιβιάξω για να το κάνω σύλλατσε στους σιρόλακους. Έχω σκοπό το κάτω κομμάτι του χωραφιού, αυτό εδώ που σας δείχνω, να το οργώσω για να το κάνω, να σπείρω δρόμο και τα άλογα. Θα δούμε πως θα πάει. Εδώ τώρα θα ετοιμάσω εδώ τα μηχανήματά μου.
Και ξεκινάμε. Δυσκολεύεται λίγο στην άλλη φορά, αλλά θα τα καταφέρει. Λοιπόν, σας βάζω λίγο μουσικούλα, δεν χρειάζεται να δείτε να κάνω όλο το χωράφι. Λίγο μουσικούλα, λίγο timelapse και τα λέμε. Τέλος, αυτό ήτανε. Έκανα και μερικά κομμάτια που είναι λίγο πιο απότομα, χρησιμοποιώντας μόνο το μπροστά χορτοκοπτικό. Okay. Τώρα το χόρτο εδώ πρέπει να το στυβιάξω, να το κάνω στίβες για να περάσω μετά με το βαγόνι, να το μαζέψω. Λοιπόν, θα κλείσω και το μπροστά. Έτοιμη. Τώρα θα πάω στο κάτω χωράφι, το κάτω λιβάδι, να κόψω και το χόρτο. Εκεί είπαμε θα το χρησιμοποιήσω για να το κάνω χέι, το ανακατέψω εκεί να ξεραθεί πιο γρήγορα. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Για σήμερα είδαμε τη φάρμα, το setup της φάρμας, πως την έχω φτιάξει. Είδαμε λίγο τα μηχανήματα που έχουμε και κόπηκε το πάνω βάδι. Οπότε για την ώρα θα σας πω ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Φυσικά είμαι ο Mr. Patrick. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε. Γράψτε μου τη γνώμη σας πως σας φαίνεται η φάρμα έτσι όπως την έχω φτιάξει. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλές γιορτές να έχετε, καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.